ξέρω ότι είναι δύσκολες οι καταστάσεις για όλο τον κόσμο. Ό,τι μπορεί ο καθένας, τον ευχαριστώ εκ των προτέρων, και αν μπορεί. Τον δικό της Γολγοθά ανεβαίνει μια οικογένεια στο Ηράκλειο λόγω των κρίσιμων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο 14χρονος γιος τους, ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο συγγενών καταρακτών, δυσμορφιών του προσώπου και περιφερικής νευροπάθειας. Όπως υποστήριξε η μητέρα, ο γιος της κινδυνεύει να χάσει την όραση και στο αριστερό του μάτι, με την ίδια να περιγράφει τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γιος της από πολύ μικρή ηλικία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, στην Αγγλία, διότι από μια μεγάλη πίεση χάσαμε το δεξί του το ματάκι, δεν βλέπει. Πάντα είχαμε πρόβλημα. Γεννήθηκε με συγγενή καταράκτη, το οποίο έχει χειρουργηθεί, έχει κάνει 2 χειρουργεία μωρό 3 μηνών. Αλλά τώρα ξαφνικά, με μια μεγάλη πίεση, χάσαμε το δεξί μάτι. Βλέπει λίγο από το αριστερό, 1-2%. Που χρειάζεται, μας είπαν οι γιατροί, πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, στην Αγγλία, σε ένα νοσοκομείο που είναι για παιδιά και για αυτά τα θέματα, γιατί φοβούνται να τον αναλάβουν εδώ, μήπως χάσουμε και το άλλο μάτι. Πρέπει να μπει μία βαρβίδα στο ματάκι του. Την ίδια ώρα το ανήλικο αγόρι ταλαιπωρείται με σοβαρού βαθμού σκολίωση στα πλαίσια υποκείμενου συνδρόμου σε συνδυασμό με κύφωση, όπως υποστηρίζει η μητέρα του. Πέρα από αυτό, είχαμε μια ραγδαία σχολίωση με κύφωση μαζί, γιατί έχει ένα πρόβλημα περιφερειακή νευροπάθεια το παιδί και πρέπει να χειρουργηθεί και εκεί, γιατί άρχισαν και πιέζονται οι πνεύμονές του. Και πρέπει να τα κάνουμε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Είναι εξωτερικό, είναι Ελλάδα, είναι αυτή την εποχή ειδικά, και πέρα από αυτό, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε κάνει και άλλα χειρουργία και αυτά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μόνο για τη σχολείωση μας λένε περίπου στα 30 χιλιάρικα. Λόγω οικονομικής αδυναμίας, ευελπιστεί σε ένα μικρό θαύμα, αυτό της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης του κόσμου, ώστε να γίνουν οι 2 επεμβάσεις, η μία σε νοσοκομείο της Αγγλίας για την αναγκαία επέμβαση στο μάτι και η άλλη σε πρότυπο θεραπευτήριο στην Αθήνα. Ναι, είναι πάρα πολλά τα χρήματα, γι' αυτό έχουμε πιεστεί πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο που ευθύνουμε σε εσάς. Πραγματικά ντρέπομαι. Αλλά όταν είναι το παιδί σου, κάνεις τα πάντα για να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι. Πάει 3η γυμνασίου, είναι ένας πολύ καλός μαθητής, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, τον αγαπούν όλοι. Πολλές δυσκολίες, και το θέμα δεν είναι εμείς, εκείνο το τι πόνους έχει τραβήξει. Με δύναμη ψυχής, ποντάρει στην οικονομική στήριξη του κόσμου, ώστε η ζωή να χαμογελάσει και πάλι στον ανήλικο γιο της, ο οποίος ταλαιπωρείται μέχρι σήμερα με διάφορα προβλήματα υγείας. Είναι πολύ τρομαγμένο, γιατί πριν 1,5 χρόνο, 2, είχαν κάνει ένα χειρουργείο στα ποδαράκια του, τα οποία είχαν γυρίσει τελείως και δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Και ήταν επίπονο πάρα πολύ. Και όταν ακούει για χειρουργείο, έπαθε ένα σοκ τώρα στην Αθήνα που πήγαμε και τα λοιπά. Προσπαθούμε και με ψυχολόγο και αυτά, και δεν το συζητάμε μπροστά του, να το αποφεύγουμε για να μην το στρεσάρουμε περισσότερο.